15 χρόνια από το θάνατό της. Σολίστ της απόψινης βραδιάς είναι η ψήφωνος Μαριέλα Ντέβια, η ψήφωνος Ράινα Καμπαΐβανσκα, η ψήφωνος Ντανιέλα Ντεσί, η ψήφωνος Φραντζέσκα Πεντάτσι, ο βαθύφωνος Τζάκοβο Πρέστια, ο τενόρος Τζουζέπε Σαμπατίνι και ο βαρύτονος Πάολο Κόνι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης διευθύνει ο μαέστρος Gianluigi Gelmetti. Οι χορογραφίες είναι της Κάρλα Φράτσι. Το πρόγραμμα παρουσιάζει η Ειρήνη Παπά και η τηλεσκηνοθεσία είναι του David Mallet. Κύριε, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Ηρώδιο, φυσικά εσείς δεν το βλέπετε στην εικόνα σας, γιατί τη στιγμή αυτή η παράσταση στέλνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στέλνεται σε απευθείας μετάδοση στο Μεξικό, στην Αυστραλία, σε όλες τις χώρες της Αφρικής και θα το δείξουν αργότερα χώρες όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα το κανάλι PBS. Μέχρι λοιπόν να αρχίσει η παράσταση, σας λέμε ότι το Ηρώδιο είναι σχεδόν γεμάτο. Εκπρόσωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου της Ελλάδας είναι παρόντες την βραδιά αυτή που είναι για να τιμήσει μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της μουσικής του αιώνα μας, την Ελληνίδα υψήφωνο, την Ελληνίδα καλλιτέχνηδα Μαρία Κάλλας. Είναι μία βραδιά η οποία έχει σχεδιαστεί, αν θέλετε, σαν μία παράσταση όπερας με τρεις πράξεις, που αποτελείται από αποσπάσματα, από ρόλους που έχουμε, τους οποίους η Κάλλας έχει σημαδέψει, αν θέλετε, με την ερμηνεία της. Την Λουτσία Ντιλάμενο, την Τραβιάτα και την Μποέμ. Ενδιάμεσα υπάρχουν και αποσπάσματα με την ίδια την Κάλλας να ερμηνεύει σημαντικούς ρόλους της. Η παράσταση σε λίγο αρχίζει.